Γιατί το έκανες? Τα 2-24 ώρα που μεσολάβησαν από την ημέρα που βρέθηκε απανθρακωμένος ο 53χρονος άστεγος στα Χανιά έως χθες το μεσημέρι που οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τελικά πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα, ήταν αρκετά για να καταφέρουν οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων να δέσουν την υπόθεση, να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη και να του περάσουν χειροπέδες. Ο 27χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής έπεσε στα χέρια της Ελλάς σήμερα το πρωί, ενώ αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, του εμπρισμού αλλά και της παράβασης του νόμου περί όπλων, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων, στον οποίο φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος που φέρεται να είχε παρεδώσει με το θύμα, έπειτα από την έντονη διένεξη που είχε μαζί του το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, συνεπλάκει με τον 53χρονο, προκαλώντας του αρχικά κακώσεις στο λαιμό, ενώ δεν δίστασε να τον σκοτώσει, χτυπώντας τον τουλάχιστον 3 φορές με μια μεταλλική ράβδο στο κεφάλι και το πρόσωπο, και ακολούθως να βάλει φωτιά τόσο στο άψυχο σώμα του, όσο και στην εγκαταλελειμμένη οικία της οδού Κύπρου στην περιοχή της Ρεγκίνας, για να εξαφανίσει κάθε ίχνος της αποτρόπαιας πράξης του. Ο γιος μου είναι αυτός που έμεινε και εδώ. Δεν ήθελε να μείνει μαζί μας. Ήθελε μόνος του. Αλλά ήταν του ψυχιατρίου. Τώρα τι έγινε δεν ξέρω. Έμενε μόνος του, ναι. Μόνος του έμενε. Αλλά και τον άρρωστος. Θεός ξέρει τι έγινε. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Θεός ξέρει. Ο 53χρονος που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε επιλέξει να ζει στο συγκεκριμένο παράπηγμα της Οδού Κύπρου, βρέθηκε νεκρός από άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς μέσα στο παράπηγμα. Διαπιστώθηκε ότι η κεντρική πόρτα ήταν ανοιχτή και ενώ η πυρκαγιά είχε επεκταθεί σε όλο το χώρο της οικίας, στο πάτωμα πλησίων της εισόδου βρέθηκε απανθρακωμένος άνδρας. Ενημερώθηκε αμέσως η Ελλάς για τα από την πλευρά της προβλεπόμενα περαιτέρω. Έρχοντας σε μένα τον έντι να πάει. Λέω Νίκο, ξημαδέψου, μην κάνει νουλακίες. Όχι μάνα, όχι μάνα, να η μάνα, τι έκανε. Ο 27χρονος που ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, κρατείται στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.